Γυρίζουμε με το πίσω πόδι, ε! Ήτς! Και τα μπαράει. Το πίσω πόδι, όχι. Αυτό είναι πίσω. Και τα μπαράει. Και τα μπαράει, μπράβο. Νι! Πίσω σαν! Σι! Γκο! Το καθρέφτη! Ρο! Σιτς! Μπράβο, εδώ σταμάτησε, και τα μπαράκια. Και τα μπαράκια. Και τα μπαράκια. Μπράβο. Νι. Μπράβο. Πάμε πίσω. Σα. Σι. Λιάμε. Ρέι. Που σου πήγα, στο τραγουδάκι να μην Βρισκόμαστε στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Αχιλίων και έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Ζαμπλάκο, τον προπονητή, δάσκαλο Σενσέι. Σενσέι. Για να το πούμε σωστά. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το καράτε? Συνεχόμενα από το 1987. Βλέπεις το τελευταίο καιρό να υπάρχει μια άνθηση, ή μάλλον να έρχονται οι γονείς περισσότερο και να φέρουν τα παιδιά τους στο καράτε, λόγω bullying, λόγω χιλιών δυο. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Οφείλω να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια να υπάρχει μια άνθηση στις πολεμικές τέχνες γενικότερα. Αλλά και ειδικότερα στο καράτε και στην περιοχή μας, έχει αρχίσει και σαν άθλημα ανεβαίνει πολύ. Από ποια ηλικία έρχονται τα παιδιά στο καράτε? Τα παιδιά από 4,5-5 χρονών. Να είναι αποκαλακτισμένα. Ναι. Γενικώς. Τα βλέπω όμως ότι είναι ήσυχα, υπάκουα, δεν έχουν θέματα. Κοιτάξτε, το καράτε βασικά αυτό διδάσκει. Mm-hmm. Πειθαρχία, σεβασμό, επιμονή, υπομονή. Αυτές είναι οι βασικές αρχές του καράτε. Όσα παιδιά ρωτήσαμε, μας είπαν ότι μόνο ό,τι κάνουν στην προπόνηση. Στο σχολείο είναι ήρεμα, είναι καλά με τα άλλα τα παιδάκια, φιλήσικα. Αυτό ουσιαστικά είναι το νόημα, έτσι. Αυτό είναι το νόημα του καράτε. Αυτή είναι η ρίζα του καράτε. Τώρα, συμμετέχετε σε αγώνες, σε αθλητικές δραστηριότητες? Κανονικά είμαστε μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε. Συμμετέχουμε σε πρωταθλήματα, είτε διασυλλογικά είτε πανελλήνια πρωταθλήματα. Το τελευταίο διάστημα είχαμε και ένα πρωτάθλημα που έγινε εδώ στην Κέρκυρα. Καταβήκαμε με 20 αθλητές. Πήραμε 11 πρώτες θέσεις. Γενικά συμμετέχουμε ανελιπώς. Και βλέπω και αρκετά κορίτσια. Βασικά. Οι γονείς, τους βλέπω που κάποιοι γονείς παρακολουθούν το μάθημα. Αυτό σε αγχώνει, εσένα καθόλου? Εμένα καθόλου. Εμένα είναι τιμή μου να έρχονται οι γονείς να βλέπουν το έργο μου, να δουν αν τους αρέσει αυτό. Απλά που να κάνω. Μην επεμβαίνουν σε, ναι, αυτά που γίνονται στην προπόνηση. Αυτό είναι ο εχθρός του αθλητή. Ο εχθρός του αθλητή είναι το να επεμβαίνει ο γονέας πάνω στο έργο του σε οποιοδήποτε άθλημα, όχι μόνο στο καράτε. Ναι, υπάρχει κάποιο παιδάκι που το έχει δει να είναι επιθετικό, να είναι έτσι λίγο πιο άγριο και όταν έρθει και κάνει καράτε σιγά σιγά να ηρεμεί? Κοιτάξτε, να πω την αλήθεια, οι περισσότεροι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους εδώ επειδή βλέπουν μια επιθετικότητα σπίτι. Ναι. Οι περισσότεροι μου τα φέρνουν εδώ πέρα τα περισσότερα παιδιά, περισσότερο να μάθουν την πειθαρχία. Ναι. Με τον καιρό αρχίζουμε και την αποκτούμε. Ποια είναι η ηλικία η καταλληλότερη, ποια ηλικία μάλλον στο παιδί είναι τόσο όριμο ώστε να είναι πιο υπάκου από ότι 5-6 χρονών? Πιστεύω ότι η καλύτερη ηλικία είναι γύρω στα 7 με 8. Υπάρχει παιδί που σου έχει πει: δεν θέλω να παίξω σε αγώνες, θέλω μόνο να κάνω προπόνηση στη σχολή. Ναι, ναι, υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Δεν θέλουν να κατεβαίνουν σε πρωταθλήματα κλπ. Θέλουν να το κάνουν μόνο μέσα στη σχολή. Δεν θέλουν να μπαίνουν στις... Γιατί φοβούνται, εννοείς, τις δυνατότητες τους, τις δυνάμεις τους? Υπάρχουν παιδιά που δεν θέλουν να συναγωνιστούν. Mm-hmm. Οπότε είναι απόλυτα κατανοητό. Δεν είναι μόνο άθλημα το καράτε, έτσι. Είναι και πολλά άλλα. Δεν πιέζεται ένα παιδί να κατεβεί σε αγώνες. Ποτέ. Μόνο όποιος θέλει. Είναι προαιρετικό. Ο στόχος λοιπόν για σένα, σαν δάσκαλος, για αυτά τα παιδιά ποιος είναι? Να διαμορφώσω καλούς χαρακτήρες. Αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος. Και βλέπω και πάρα πολλά τμήματα και πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Και η σχέση μεταξύ του είναι καλή. Και αγόρια και κορίτσια μαζί στο τμήμα. Δεν ξεχωρίζουμε αγόρια και κορίτσια. Σε αυτές τις ηλικίες ειδικά δεν ξεχωρίζουμε. Και μην σας πω ότι τα κορίτσια είναι λίγο. Έχουν μεγαλύτερη, πιο γρήγορη ανάπτυξη από τα αγόρια και είναι λίγο καλύτερες σε αυτήν την ηλικία από τα αγόρια. Ωραία. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ξεχωρίσει, παιδιά που διακρίνονται πάρα πολύ, παιδιά που βλέπεις ότι έχουν κάτι της παραπάνω? Πάντα θα υπάρχουν. Υπάρχουν πάντα και τα ταλέντα. Ωραία. Ας αφήσουμε να κάνεις την προπόνηση. Περιμένουμε τα παιδιά. Συστέλνετε, μην τα κάψουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όσο. Ευχαριστώ. Ρο. Σιτς. Χοτς. Ζάμι. Ένα. Γι. Γι. Αλλαγή. Άλλο πέρα, εδώ παιδιά, πως είμαστε, μην κρυβίζεις μέσα. Κίζα, μη σου πει κάτω σου χει. Ιτς. Νι. Σαλ.
Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν τα παιδιά της σχολής καράτε. Το όνομά σου? Σοφία. Σοφία μου, το επώνυμο? Καρδάμι. Πόσο καιρό κάνεις καράτε? Κάνω 7,5 μήνες, από τα Σεπτέμβρια δηλαδή. Α, φρέσκια είσαι, αλλά έχεις και ωραία ζώνη κίτρινη, ε. Ναι. Σ' αρέσει? Ναι, πολύ. Μάλιστα, πήγαινε μου από εκεί. Σπύρο μου. Πες μου το όνομα το πλήρες, όλο το όνομα. Σπύρος. Το επώνυμο? Ψαράς. Πόσο καιρό κάνουμε καράτε? Δεν ξέρω. Πολύ ή λίγο? Πολύ. Πολύ. Είσαι καλός? Ναι. Όταν δεν είσαι εδώ στο καράτε, παίζεις ξύλο με τα άλλα τα παιδάκια? Όχι. Ποτέ, ε? Μάλιστα. Πήγαινε από εκεί. Έλα εδώ. Τι ωραία νύχια είναι αυτά. Το όνομά σου? Σπυριδούλα. Σπυριδούλα μου, το επώνυμο? Τριψόγλ. Πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 2 χρόνια. Δύσκολο? Όχι. Όχι. Σ' αρέσει? Ναι. Με τα άλλα τα παιδιά πώς θα πάμε? Καλά. Μια χαρά. Ωραία. Πήγαινε μου από εκεί. Έλα εδώ. Τι μαλλί είναι αυτό? Όνομα? Χρήστος. Χρήστο μου, επώνυμο? Λινάρδος. Μάλιστα. Πόσο καιρό κάνουμε καράτε και εσύ κάτι κιτρινάκι με άσπρο, ε? Ναι. Δύσκολο? Όχι. Ποια ζώνη θέλεις να κατακτήσεις όταν μεγαλώσεις? Μαύρη. Τη μαύρη. Τη μαύρη. Δύσκολη, ε? Πώς περνάτε εδώ στη σχολή? Πολύ καλά. Ο Βασίλης είναι αυστηρός? Καταρχήν, εγώ λέω όχι. Είναι αλήθεια θα λες? Όχι. Όχι, εντάξει, πήγαινε από εκεί. Τι μαγουλάκια είναι. Όνομα? Κώστας Καρύδης. Μπράβο, Κώστα μου. Πόσο καιρό κάνουμε καρατέ? Και την κίτρινη εσύ? 7 χρόνια. Πόσα? 2 χρόνια. Τρώμαξα, 2. Και τα 2 πολλά είναι, ε. Πώς θα πάμε? Καλά. Ξέρουμε να μηνόμαστε? Ναι. Ξέρεις, τα άλλα τα παιδάκια στο σχολείο δεν έχουμε ξύλο και τέτοια, είμαστε ήρεμοι, έτσι? Ναι. Στη σχολή πώς θα πάμε? Καλά. Κάθε πότε κάνεις καράτε? Κάνω καράτε. Πολλές μέρες? Αρχίζεις συνέχεια, διαβάζεις και για το σχολείο? Τα συνδυάζεις όλα μαζί, ε? Ναι. Μπράβο, αγάπη μου, πήγαινε από εκεί. Έλα εσύ εδώ, όνομα? Βαγγέλης Γιαννούλας. Βαγγέλη μου, πόσο καιρό κάνεις εσύ καράτε? Πολύ ή λίγο? Λίγο. Λίγο. Αλλά είσαι καλός. Ναι. Ναι. Και πώς θα πάμε στο μάθημα? Τον ακούμε το δάσκαλο? Ναι. Κάνουμε λάθη? Πού και πού, πού και πού. Ναι. Έλα, αγάπη μου, πήγαινε από εκεί. Τι μαλλί είναι αυτό εδώ? Όνομα? Ψάλια. Επώνυμο? Λάζαρη. Κάνουμε καράτε πόσο? 2 χρόνια. Πόσο κάνουμε? Λιγότερο? Εντάξει, μας πειράζει τώρα. Έχουμε πάρει το κολλάι. Τα πρώτα πράγματα τα έχουμε μάθει. Δεν τα έχουμε μάθει? 4 μήνες. Ναι. 4 μήνες. Και πώς θα πάτε με τα παιδιά? Καλά. Με το δάσκαλο? Εντάξει. Πήρες μια ανάσα, ε? Δεν το έπασε έτσι με ευκολία. Ναι, πήγαινε μου από εκεί. Όνομα? Βασίλη Ψαράς. Θα τρελαθώ να πεθάνω. Πόσο καιρό κάνεις καράτε? 2 χρόνια. Παναγία μου, Χριστέ μου, φουσκώνει κιόλας πρώτα. Έλα εδώ, έλα εδώ, Βασίλη. Έλα εδώ, παιδί μου. Φουσκώνει ο Βασίλης, ξεφουσκώνει 2 χρόνια. Και πώς θα πάμε? Καλά. Σ' είδα στην προπόνηση πολύ δυναμικός. Τις ξέρεις όλες τις ασκήσεις απ' έξω, ε? Ναι. Ναι, πήγαινε τώρα. Όνομα? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, επώνυμο? Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Και σου δώσανε λίγο μεγάλη στολή, μου φαίνεται σένα, ε? Λίγο μεγάλο το νούμερο. Και πώς θα πάμε? Ποιο χρώμα ζώνης αρέσει εσένα πιο πολύ? Η μαύρη. Η μαύρη. Ναι, είναι ωραία. Κόβει και λίγο. Πήγαινε από εκεί. Παναγία μου. Όνομα? Διονύση. Διονύση μου, το επώνυμο? Καβαδίας. Καβαδίας. Και πώς θα πάμε? Ωραία. Προπονήσεις αρέσουνε? Ναι. Η στολή είναι καλή? Ναι. Η ζώνη κίτρινη με λίγο άσπρο, ε? Ναι. Ξέρεις δηλαδή καράτε? Λίγο. Ξέρεις? Ναι. Ναι. Πήγαινε από εκεί. Έλα εδώ εσύ. Όνομα? Σαμάτης. Το επώνυμο? Σημάτης. Και πώς το καινούριος είσαι, φρέσκος? Ναι. Έλα πιο κοντά εδώ. Σ' αρέσει το καράτε? Ναι. Οι ασκήσεις είναι δυσκολές? Όχι. Όχι. Με τα παιδάκια καλά? Ναι. Τον κύριο Βασίλη? Ναι. Όλα καλά? Ναι. Πήγαινε μου από εκεί. Έλα εδώ. Τι φάτσα είναι αυτή? Εδώ. Όνομα? Γιώργος. Επώνυμο, Γιώργο. Γραμμένος. Εντάξει, το σκέφτηκες λίγο. Είσαι σίγουρος? Ναι. Ωραία. Και πώς θα πάμε? Καλά. Ζώνη βλέπω κίτρινο με κάτι τσιμπεζάκι. Ναι. Ξέρεις λίγο καράτε? Ναι. Αλλά δεν βαράμε. Όχι. Μόνο στην τάξη. Ναι. Ποια ζώνη σ' αρέσει? Μαύρη. Η καφέ τίποτα όχι, ε? Μαύρη. Ναι. Πήγαινε από εκεί κι εσύ. Rock, seat, heart,
εντάξει, ε. Σαν, σι, κο, ρο, σι. Για με. Πάμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά της σχολής που ασχολούνται εδώ με το καράτε. Το όνομά σου? Αγγελική Μακρύ. Αγγελική μου, πόσο καιρό κάνεις καράτε εσύ? 3 χρόνια. Ωραία πράσινη ζώνη βλέπω. Ξέρουμε καράτε? Ναι. Στα μαθήματα πώς είσαι? Είσαι καλή? Δεν ξέρω. Καλή πρέπει να είσαι, σε βλέπω. Πήγαινε προς τα εκεί. Έλα εδώ εσύ. Το όνομά σου? Σπύρος. Το επώνυμο? Μουρμούρης. Σπύρο μου, πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 3 χρόνια. Το μαλλί το μακρύ μ' αρέσει πολύ. Σε βολεύει? Ναι. Δεν ζεσταίνεσαι? Όχι. Πράσινη ζώνη βλέπω. Πού θα φτάσουμε? Μαύρη. Μαύρη. Πολύ ωραία. Πήγαινε μου από εκεί. Έλα εδώ εσύ με την πορτοκαλί την ωραία. Το όνομα? Χαράλαμπος. Το επώνυμο? Μακρύς. Χαράλαμπέ μου, πόσο καιρό κάνεις καράτε? 2 χρόνια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Καλά. Με τα παιδιά πώς τα πάτε? Με το δάσκαλο? Καλά. Καλά. Σ' αρέσει? Σ' αρέσει. Ναι. Για να άρχισε, σ' αρέσει. Πήγαινε προς τα εκεί. Έλα εδώ. Τι ωραία χρώματα έχει η ζώνη σου, και κίτρινο και πορτοκαλί. Ναι. Είσαι καλός δηλαδή, ε. Ναι. Πόσο καιρό ασχολούμαστε, έλα πιο μπροστά. 2 χρόνια. 2 χρόνια. Και είσαι καλός? Ναι. Δεν μου λες, αν κάποιο παιδάκι στο σχολείο σου πει, έλα εδώ εσύ που ξέρεις καράτε να παίξουμε μαζί, θα παίξεις? Όχι, γιατί δεν θέλω να τα μαθαίνουν οι άλλοι τα πράγματα που κάνω. Μάλιστα. Και γιατί αυτά τα κάνουμε στη σχολή. Σωστά. Ναι. Μπράβο, γλυκέ μου. Πήγαινε από εκεί. Έλα εσύ εδώ. Όνομα? Νίκος. Επώνυμο? Παϊπέτης. Και πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 2 χρόνια. Είμαστε καλοί? Λίγο. Στα σκίστες ξέρουμε? Ναι. Με τον κύριο Βασίλη πώς τα πάμε? Καλά. Με τα υπόλοιπα τα παιδιά? Καλά. Ωραία. Ποια ζώνη σας αρέσει πιο πολύ? Η μαύρη. Όλη τη μαύρη θα πάρετε? Yes. Το όνομά σου? Αναστάσεις Βρέλας. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το καράτε? 4 μήνες. Α, είσαι φρέσκος εσύ. Επειδή... Και πώς το αποφάσισες? Επειδή ήμουνα και παλιά. Ναι. Ναι. Επειδή μου άρεσε, γι' αυτό ήθελα να ξανάρθω. Ωραία. Πορτοκαλί και κίτρινη βλέπω, ναι. Πού θα φτάσουμε? Μέχρι μαύρη. Μέχρι τη μαύρη σίγουρα. Πήγαινε. Έλα δες. Τι φάτσα είσαι εδώ. Όνομα? Βασίλης. Επώνυμο? Ζάψας. Πόσο καιρό ασχολούμαστε με το καράτε? Δεν θυμάμαι πότε. Πολύ ή λίγο? Αρκετά. Αρκετά, αρκετά. Ναι. Και είσαι καλός? Ναι. Σε βλέπω με αυτοπεποίθηση. Στα μαθήματα όλα καλά? Ναι. Το σχολείο δυσκολεύεσαι καθόλου? Που και που. Που και που είναι και λίγο δύσκολα, μόνο έχεις δίκιο. Πήγαινε από εκεί. Έλα εσύ εδώ με την κίτρινή σου. Όνομα? Σπύρος. Επώνυμο? Ανδριώτης. Ανδριώτης. Έλα εδώ. Δεν μου λες πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 1 χρόνο. Και καλός? Ναι. Κίτρινη βλέπω, ε. Ναι. Σιγά σιγά θα την περάσουμε. Κίτρινη, πορτοκαλί, πράσινη, πού θα φτάσουμε? Μαύρη. Μαύρη κι εσύ. Πόσες μαύρες θα δώσουμε εδώ, πήγαινε. Εδώ, άσπρο σε βλέπω σένα. Καινούριος? Ναι. Πόσο καιρό? Ένα μήνα. Όνομά σου? Άγγελος. Άγγελος Ζαράκος. Και γιατί ξεκίνησες καράτε, για πες μου. Μου άρεσε, είχα δει και κάτι αγώνες. Ναι. Και για να έχω και περισσότερο άμυνα. Σωστό, πολύ σωστό. Πήγαινε από εκεί. Έλα εσύ εδώ. Όχι, σαν σε βλέπω λίγο επιθετικό, Βασίλη, τούτον εδώ το βλέπω λίγο επιθετικό. Όνομα? Δημήτρης. Επώνυμο? Μικάλεφ. Δεν μου λες, Δημήτρη μου, πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 1 χρόνο. 1 χρόνο και σ' αρέσει, βλέπω. Με τα υπόλοιπα τα παιδιά, καλά? Ναι. Με τον κύριο Βασίλη? Ναι. Τα μαθήματα δύσκολα? Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Καταφέρνεις όμως, σε βλέπω. Τι φάτσα είναι αυτή εδώ? Όνομα? Φίλιππος Πλαζάρος. Φίλιππε μου, φάει κάτι παιδί μου, κόκκαλο είσαι. Δεν μου λες. Πόσο καιρό κάνεις καράτε? 1 χρόνο. Είσαι σε γράμμωση. Δεν μου λες μέχρι ποια ζώνη θέλουμε να φτάσουμε? Μέχρι τη μαύρη. Μέχρι τη μαύρη. Με τα υπόλοιπα τα παιδάκια, το δάσκαλο, όλα καλά? Ναι, ναι, ναι. Σου αρέσει να έρχεσαι για καράτε? Φυσικά μου αρέσει. Και δεν μου λες, λες και στα παιδιά, στους φίλους στο σχολείο, σε ρωτάνε για το καράτε, αν ξέρεις τι, τους μαθαίνεις τίποτα? Ή δεν ξέρεις πολλά ακόμα και... Δεν ξέρω και πολλά ακόμα από το παράδειγμα, αλλά θα μαθαίνω. Θα μαθαίνεις, βεβαίως. Πήγαινε από εκεί. Μας περίμενες? Ήρθαμε, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Όνομα? Σοκράτης. Σοκράτη μου, με το ωραίο όνομα επώνυμο. Τασονίκος. Και δεν μου λες πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 1 χρόνο. Α, κάνεις 1 χρόνο. Και είσαι και πορτοκαλί και κίτρινος. Μια χαρά. Και, σ' αρέσει? Ναι. Κρυώνεις? Όχι. Βλέπω λίγο με το φουτεράκι γι' αυτό. Πώς θα πάμε στο μάθημα? Καλά. Πήγαινε προς τα εκεί. Εδώ. Πάνε να σηκωθώ. Τι ψηλή είσαι, παιδί μου? Όνομα? Κατερίνα.
Κατερίνα μου, επώνυμο. Παγκράτη. Πόσο καιρό ασχολούμαστε? Ένα χρόνο. Με αυτοπεποίθηση βλέπω και εσένα. Ναι. Το καράτε σε κάνει να νιώθει καλά, σε κάνει να ξέρει ότι μπορεί να αμήνεσαι. Ναι. Και με του φίλου σου συζητάτε καθόλου για το άθλημα? Ναι, κάποιε φορέ. Στην τάξη, με τα υπόλοιπα τα παιδάκια και με τον κύριο Βασίλη, πώ τα πάμε? Καλά. Φωνάζει? Όχι. Όχι, λε εσύ. Έλα εδώ. Όνομα. Κάθριν Μπιόκα. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το καράτε? Κίτρινη βλέπω, ε? Ναι. Πόσο καιρό ασχολούμαστε, πολύ ή λίγο? Ένα μήνα. Ένα μήνα. Μόνο? Και έχουμε κίτρινη? Τι λες, πήγαινε από εκεί. Έλα εδώ. Σε βλέπω. Το μαλλί, φανταστικό. Όνομα. Γιάννης το Γιάννος. Γιάννη μου, πόσο καιρό κάνουμε καράτε? Ένα μήνα. Πες μου λίγο πώς χαιρετάμε όταν μπαίνουμε στην τάξη. Ως. Μπράβο, γλυκέ μου. Πήγαινε μου προς τα εκεί. Εδώ, όνομα. Βάσο Ζερβού. Έχουμε ρε Βάσο μου, τι χαμογελάω εδώ. Δεν μου λες πόσο καιρό κάνεις καράτε? 7 μήνες. Α, κάνεις 7 μήνες και? Σου αρέσει? Ναι, ήθελα να κάνω ένα άθλημα και το καράτε μου άρεσε από παλιά, είχα ξαναρχίσει. Αλλά εδώ μου αρέσει πιο πολύ από το εκεί. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ ωραία. Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Πήγαινε μου από εκεί, έλα εδώ. Τι μαλλί είναι αυτό. Όνομα. Νάσια Μπιόκα. Πόσο καιρό κάνουμε καράτε? Ένα χρόνο. Και? Εντάξει. Εντάξει. Στα μαθήματα εδώ όλα καλά? Να. Με το σχολείο τα συνδυάζεις, διαβάζεις? Να. Δεν έχεις πρόβλημα? Όχι. Όχι. Με τα υπόλοιπα τα παιδιά εντάξει? Να. Αν κάποιος μας νευριάζει στο σχολείο, τσακωθούμε, δεν παίζουμε ξύλο? Όχι. Και καράτε, ε? Όχι. Μόνο εδώ στη σχολή. Μάλιστα. Πήγαινε και σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το όνομά σου? Κωνσταντίνος Κορδίλη. Κωνσταντίνα μου, πράσινη ζώνη βλέπω, ε? Πόσο καιρό κάνουμε καράτε? 3 χρόνια. Α, κάνεις 3 χρόνια αιθήριο, είσαι καλή δηλαδή, ε? Να. Και δεν μου λες, τα πάμε καλά στα μαθήματα? Ναι. Στο σχολείο τα πάμε καλά? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Με τα υπόλοιπα παιδιά εδώ? Ναι. Στόχος είναι μαύρη, φαντάζομαι, θα μου πεις και εσύ. Ναι. Και μετά έναν τάντη φορά. Ναι, πιστεύω. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μη πίσω το βάρος, πίσω το βάρος σου. Για εδώ είναι αυτό, για εδώ. Ε, εδώ κοιτάμε. Σα, σι, go, rock, sit, hot, kick, jig. Ο κύριος Μάριος είναι ο πρώτος μαθητής της σχολής. Ο πρώτος μαθητής της σχολής, μαθητής. Πότε, Βασίλη μου, ο πρώτος μαθητής? 6 ετών και τώρα έχει φτάσει μαύρη ζώνη. Το 8 που ανοίξαμε ήταν ο πρώτος μαθητής που μπήκε στη σχολή. Μαρία, εσύ ξεκίνησες 6 ετών και ξεκίνησες για ποιο λόγο? Σου άρεσε το άθλημα, επειδή είναι η μαμά, επειδή... Είπα να δοκιμάσω κάτι. Ναι. Και έτυχε να είναι κοντά το γυμναστήριο, να ξέρουμε το δάσκαλο. Και είπα να δοκιμάσω. Για πες μου λίγα λόγια για το καράτε. Καταρχήν, νομίζω ότι διαμορφώνει χαρακτήρα. Σας βλέπω όλους ήρεμους, είσαστε ήσυχοι, είσαστε έτσι. Μόνο στο μάθημα δείχνετε τις ικανότητές σας, έτσι δεν είναι? Ναι, μαθαίνουμε εδώ πέρα πειθαρχία, πώς να έχουμε υπομονή, επιμονή και να χρησιμοποιούμε αυτά που μαθαίνουμε έξω, αλλά ως το χαρακτήρα μας, όχι τη βία. Σωστό. Έχεις μαύρη ζώνη ήδη, οπότε ναι. Ποιος είναι ο στόχος σου? Να φτάσω το δάσκαλό μου. Ο δάσκαλός σου έχει 4 ντάν. Ναι. Ένα ντάν τη φορά, έτσι? Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, επειδή είχες και μαύρη ζώνη, είσαι πιο μεγάλος, τι σου λένε? Σου λένε, πω ρε μεγάλη, έχεις μαύρη ζώνη, πόσα μαθήματα έκανες για να πάρεις μαύρη ζώνη, τι σου λένε, σε θαυμάζουν, σου μιλάνε έτσι? Όχι, απλά με ρωτάνε, ξέρω πόσο καιρό κάνω. Ναι. Και... Εντάξει, είναι τρόπος ζωής για σένα μετά από τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, εδώ πέρα μεγάλωσα. Ωραία. Ο στόχος, φοράς και το εθνόσημο, βλέπω. Ναι. Γιατί, έχουμε κάνει αγώνες? Έχουμε κάνει αγώνες, αλλά... Αλλά... Έτσι, είπα, μια και είμαι Έλληνας, θα βάλω το ελληνικό. Πολύ καλά έκανες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν κούτσουν τα τσιέ. Σαν, σι, go, row, six.